Ξενυχτήστε και στο σπίτι μη γυρίστε. Φτάνει, φτάνει τόσο σπίτι κι ας με πουν όλοι οι άλλοι. Πείτε, πείτε, ξεσαρώστε και λογαριασμό μη δώστε. Τώρα τέλος η καραντίνα, όλοι έξω για ένα. Όλοι έξω λοιπόν για ένα μήνα, το λέει ο Χαρδαλιάς αυτό το τραγούδι. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, κυρίες και κύριοι. Ο γνωστός και αγαπημένος φίλος, τώρα μου λες γνωστός αγαπημένος φίλος Χαρδαλιάς που λέει τραγούδι. Εγώ ξέρω τον Υφυπουργό Αμήνης, πρώην προστασίας του πολίτη. Έλα όμως που έπαιξες και έχασες, γιατί υπάρχει ο Νίκος Χαρδαλιάς, το δικό μας παιδί. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα, Τάσο. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά, Νίκο μου. Εσύ πώς είσαι, Χαρδαλιά μου? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εδώ ετοιμαζόμαστε στην επανομή για το καλοκαίρι, τρέχουμε. Θα τα πούμε σιγά σιγά, γιατί εσύ είσαι και πολυπράγμων. Καταρχήν, σε μάθαμε όλοι από τα βιντεάκια σου που γίναν viral ως Χαρδαλιάς, ως άνθρωπος ο οποίος είσαι αυτό που λέμε ο υπεύθυνος για την προστασία του πολίτη. Βλέπουμε εδώ τα βιντεάκια σου που έχουν γίνει viral παντού και στο YouTube και στο TikTok. Πες μου, αυτή την επιτυχία την περίμενες όταν άρχισες να ανεβάζεις σιγά σιγά αυτά τα story? Δεν την περίμενα σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά επειδή και πιο παλιά έκανα κάποια βιντεάκια έτσι χιουμοριστικά ανάμεσα στους φίλους και λοιπά, και όλοι μου έλεγαν ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις το Χαρδαλιά, αλλά περίμενα την κατάλληλη στιγμή με αυτό το βίντεο που βλέπουμε που έγινε το Πάσχα μόλις ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα, το μεγάλο viral στο Facebook που είχε πάει 350.000 προβολές σε μία μέρα και μετά συνέχισαν τα υπόλοιπα. Απίστευτο. Βέβαια, όταν πηγαίνεις και σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή όπου ζητάνε ταυτότητα και παρουσιάζει ταυτότητα Νίκος Χαρδαλιάς, παθαίνουν όταν το βλέπουν με την πρώτη, ένα σοκ, έτσι, η πρώτη επαφή. Ναι, βλέπουν, ξαναβλέπουν, βλέπουν, ξαναβλέπουν. Έχει συγγένεια με το Χαρδαλιά τον Νίκο? Όχι, και βασικά δεν υπάρχει, είναι σπάνιο επίθετο, άμα θα έχουμε είναι πολύ μακρινή συγγένεια, δεν υπάρχουν και πολλοί Χαρδαλιάδες. Εσένα αυτό πώς σε βοήθησε να πεις και τραγούδια? Γιατί πρέπει να πούμε ότι ακούσαμε ένα τραγούδι, έχεις βγάλει και δεύτερο. Ναι, έκανα και ακόμα ένα με τον Άγγελο το Σαρόγλου, όλοι τον ξέρουν εδώ στην πόλη. Βέβαια. Είναι φίλος μου και έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες ο Άγγελος. Επειδή ξέρεις, χρόνια ασχολούμαι με τη μουσική ως μουσικός, έτσι λέω και που κάνει τραγούδι. Κάναμε το πρώτο αυτό το ανάμεσα σοβαρό και αστείο έτσι χιουμοριστικό, το Μελένη Χαρδαλιά. Τώρα τέλος η καραντίνα. Και πέρυσι έβγαλα και ακόμα ένα τσιφτετέλι. Θέλουμε να βγούμε. Εντάξει, τα συνδυάζουμε όλα. Όλα. Βέβαια, αυτό το διάστημα σε βλέπουμε και στο deal του Φερεντίνου. Ναι, χθες ξεκίνησαν τα επεισόδια. Πρώτο επεισόδιο. Η κοπέλα που συμμετέχει ήταν στο βίντεο κλιπ σου και χόρευε. Η κοπέλα ποια? Είδα ένα διαφημιστικό τρέιλερ όπου υπάρχει μια κοπέλα που λέει ότι συμμετείχε στο βίντεο κλιπ ως χορεύτρια. Δεν θυμάμαι το όνομά. Ναι, αυτή η κοπέλα είχε πάει πέρυσι στο deal. Α, και φέτος είσαι εσύ. Παίζει αυτό το βίντεο κλιπ η Κική Παπουτσή. Είναι μια φίλη μου εδώ από τη Χαλκιδική. Έπαιζε στο βίντεο κλιπ και είχε πάει πέρυσι στο deal. Φέτος πήγα εγώ. Φέτος πήγα. Και πέρυσι είχα παίξει το τραγούδι στο deal. Το ξέρω. Φέτος, τώρα... φέτος, όταν σε είδε ο Φερεντίνος, τι είπε? Πες μου, μετέφερε μου την πρώτη επαφή που είχες με τον Χρήστο Φερεντίνο. Ο Χρήστος καταρχήν είναι πολύ καλός άνθρωπος, με πολύ χιούμορ. Εντάξει, ήταν προετοιμασμένος. Συνέχεια και backstage μιλούσαμε, του έλεγα, λέγαμε ανέκδοτα, λέγαμε αστεία. Έχει πολύ χιούμορ ο Χρήστος. Και με έκανε, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Λεφτά κέρδισες? Ή δεν μπορούμε να πούμε? Ή δεν μπορούμε να πούμε? Εντάξει, κάτι πήραμε. Τα λεφτά δεν είναι το παν. Τα λεφτά για να τα τρώμε. Για να τα τρώμε. Βέβαια, εσύ εκτός από τραγουδιστής, μουσικός, άνθρωπος του TikTok, του Instagram, του YouTube, έχεις και επαχειρηματικές δραστηριότητες, γιατί πρέπει να πούμε ότι κάτι ετοιμάζεις τώρα εκεί, στην Περαία. Άνοιξα και μια καφετέρια στην Επανομή. Στην Επανομή. Περισσότερο take away. Mm-hmm. Hard coffee από το Χαρδαλιάς, επειδή πολύ έτσι από μικρό με φωνάζει. Δεν σε μπορώ. Όλα τα συνδέεις, Θεούλης. Όλα συνδυασμένα είναι. Και τώρα την Κυριακή έχουμε και γένεια. Με τον γνωστό Τάσο Ριζόπουλο θα είναι εκεί, να έρθεις να τον δεις. Θα έρθω να παίξω μουσική παρέα με αυτό μας και μάθω κι εγώ τίποτα. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω. Ναι, το βράδυ. Άμα συναντούσες ναι. κάποια στιγμή τον συνονόματό σου και υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά, τι θα συζητούσατε? Ή τον έχεις συναντήσει? Δεν τον έχω συναντήσει, θα μπορούσα, αλλά ειδικά σε μια περίοδο που ήμουν στην Αθήνα και ήταν να πάω να τον βρω, ήταν τότε η κατάσταση πολύ δύσκολη και λέω άσε, λέω, μην είμαι στα νεύρα. Ο άνθρωπος έχει τόσο υποχρεώσει και εμένα. Ναι.
Εντάξει, θα το έλεγα από τη μία και συγχαρητήρια, γιατί όλες αυτές οι θέσεις είναι πολύ δύσκολες, όλα αυτά που έχουν αναλάβει. Εντάξει, είχε αναλάβει μια πολύ δύσκολη θέση, αναγκαστικά ήταν αυστηρός, έκανε τη δουλειά, το άκουσε πολλά ο άνθρωπος. Εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό τα πήγε πολύ καλά. Βέβαια. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, Νίκο Χαρδαγιά, θέλω να στείλεις το μήνυμά σου όμως στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Δεν μπορώ να μην το εκμεταλλευτώ έτσι. Γιατί ο συνονόματος τώρα είναι στο Υφυπουργείο Άμυνας, ξέρετε. Εντάξει, με βοήθησε και εμένα. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, εγώ τον γνώριζα πολλά χρόνια πριν είχε τύχει έτσι να το μάθω ότι υπάρχει ο Νίκος Χαρδαγιάς, από τότε που ήταν δήμαρχος στον Βύρον, πάνω από 10 χρόνια πριν. Ναι, γιατί, γιατί έχετε, είστε ναι, και όνομα και επίθετο το ίδιο, βέβαια. Ναι, καινούριο τραγούδι θα βγάλουμε, Νίκο. Και πολλοί λένε ότι μοιάζουμε κιόλας. Μοιάζετε, ιδίως στα βιντεάκια, τα προηγούμενα, μοιάζετε πάρα πολύ που δεν φοράς τα γυαλιά και όλα αυτά, είστε ήδη καρμπό. Ναι, ναι. Εδώ. Είσαι... συζητάμε τώρα με τον Άγγελο. Οπότε είστε έτοιμοι. Να δούμε λίγο πώς θα πάει λίγο το καλοκαίρι το πρώτο διάστημα αυτό και να βγάλουμε κανένα κομμάτι. Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να δώσουμε το ραντεβού μας την Κυριακή, είπαμε. Να είστε καλά. Την Κυριακή στην Επανομή, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, έχουμε και κοκτέιλ. Θα έρθουμε όλοι παρέα εκεί. Θα έχει καλό καιρό. Θα έχει καλό καιρό. Τι ώρα είναι? Θα έχει καλό καιρό. Τι ώρα είναι το... Μετά τις 8.30-9 το βράδυ. Παρτάρουμε παρέα. Και αρκετούς τραγουδιστές, φίλους εδώ από τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλεσμένοι. Ελπίζω να έρθουν πολύ. Ο φίλος μου ο Πάτρικ Κουγκοσόδου, ξέρεις, τον έχω παντού μαζί, θα είναι εκεί. Πολλοί και διάφοροι θα έρθουν. Θα περάσουμε ωραία. Θα χορέψουμε όπως βλέπουμε και στο βίντεο κλιπ αυτή τη στιγμή. Θα διασκεδάσουμε και θα χορέψουμε. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε από κοντά την Κυριακή. Καλά, τα λέμε. Πολλά φιλιά, για χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο καλός μας φίλος, ο Νίκος Χαρδαλιάς, όνομα και πράγμα. Και φάτος, με χαμόγελο, ένας θετικός άνθρωπος και πολύ δημιουργικός. Και είναι αυτό που λέμε, μαμούνι δεν κάθεται ποτέ. Πολύ πράγμα, πολύ μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο κλιπ, τα καυτά νέα της ημέρας. Πολύ συλλεκτικό, να περτούμε αμέσως τώρα. Θέλω να πες μου το όνομα σου. Δώσ' μου λίγο από την καρδιά σου. Σώμα μου ερωτικό, πιο μυστικό. Μπερδεύει τα φίλια σου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη πολυσυλλεκτικό βίντεο μόλις ξεκινάει. Εμείς για εσάς ψάξαμε, ανακαλύψαμε, βρήκαμε τις πιο καυτές δηλώσεις και ειδήσεις της showbiz και σας τις παρουσιάζουμε στο βίντεο που μόλις ξεκίνησε. Θέλω να ασχοληθώ και με την ψυχανάλυση, με την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, για Νίκο, λίγο σιγά σιγά την κάμερα. Τι θες να κάνεις, έφυγες. Ναι. Πού θα πας? Θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Να πάρεις πτυχίο. Ναι. Ψυχολόγος. Κοίταξε, ψυχολόγος. Life coacher. Δεν θα καταφέρω να είμαι ψυχολόγος, γιατί στο πάντιο δεν θα μπορέσω, δεν έχω χρόνο. Θα προσπαθήσω να γίνω απλώς ο σύμβουλος ψυχικής υγείας. Θέλω να ασχοληθώ πολύ, διαβάζω ήδη και επίσης κάνω θεραπεία. Εσύ κανείς? Εγώ κάνω άλλα πράγματα, έχω κάνει 7 χρόνια θεραπεία. Αυτό. Άπαξ και κάνεις, μπαίνεις σε ένα άλλο τριπ. Θες λίγο κάπως και τον άλλο να του πεις δύο κουβέντες. Μόνο. Δεν τρελαίνεσαι. Αυτό ποτέ, ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάπως θα κλειδώσεις το κομμάτι ο άλλος. Όχι. Νίκο, κοίταξε, δεν μπορείς να αποφασίσεις. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο. Δεν μπορώ να αποφασίσω για 5 χρόνια μετά. Τώρα θέλω πάρα πολύ. Ωραία. Μπορεί σε 5 χρόνια να θέλω λιγότερο. Μπορεί να τα θέλω και τα δύο. Δεν μπορώ να αποφασίσω και να πω τώρα δημόσια, εγκαταλείπω κάτι μεγάλα. Όχι. Απλώς συντρέχει τώρα μία ανάγκη δεύτερη να σπουδάσω κάτι ακόμα. Θα μας ακούει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος έχει δώσει μια ιδιαίτερη εξήγηση αυτό το οποίο σημαίνει. Αλλά με μεγάλη χαρά ή θα του κάνω tweet ή θα του στείλω ένα μήνυμα για να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Για εμάς που μετεωρολογικά δεν έχουμε γνώσεις, ούτε οφείλουμε να έχουμε γνώσεις. Και αν όντως μπει στο μάτι του κυκλώνα εκεί που επικρατεί η ηρεμία, να δούμε πώς θα αισθάνεται αλήθεια. Ήρεμος και χαλαρός, τι καλά που είμαι εδώ. Έλα Δημήτρη, τα φυλάκια μου. Από τη show pitch με αγάπη. Εσύ δεν έχεις δει κανένα χαρακτήρα τέτοιο που να λέγεται ρηρής στη ζωή σου, στην προσωπική, στη δουλειά σου που να φοράει φανταχτερό? Δεν έχεις δει τέτοιους τύπους που να ντύνονται έτσι? Πάλι δεν το ανακάλυψα εγώ το ντύσιμό τους. Ναι. Εγώ σαν δημιουργός αναπαριστώ αυτό που βλέπω στη ζωή. Δεν έχουμε δει όλοι ανθρώπους με φανταχτερά, τους βλέπουμε σαν καλεσμένους σε εκπομπές και δεν μιλάει κανείς, ούτε λέω να μην βγαίνουν. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν, μην τρελαθούμε τώρα. Μου λες τώρα δεν υπάρχει ο ρηρής. Πώς δεν υπάρχει? Έχω γνωρίσει ανθρώπους που είναι ομοφυλόφιλοι με τέτοια ονόματα. Άρα το ρίχνεις κατά μία ένα σε μία αιμονή κάποιον. Πού αλλού? Σε στεναχωρεί όμως, έχει πληγώσει. Δεν με στεναχωρεί, γιατί δεν αισθάνομαι ότι κάνω κακό. Ξέρεις, θα με στεναχωρούσα, με έλεγα, όχι, έκανα κάτι κακό για να κάνει επιτυχία, αλλά το καταλάβανε. Όχι, τότε θα με στεναχωρούσε.
Άλλο στεναχωριέμαι και άλλο πληγώνομαι γιατί δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι κακό. Εννοείται. Και κατηγορούμε άδικα προσπαθώντας κάποιοι να δημιουργήσουν μια άποψη. Ναι. Ήταν να παντρευτεί με τον σύντροφο που είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια, 13 πόσο. Δεν τα πετράει. Και του έλεγα κάποια στιγμή, του λέω: Κοίτα να δει, θα πάμε το Δεκέμβρη να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωση. Μου έλεγε: Ναι, θα κάνουμε κάποια στιγμή. Γιατί πώ το είπαμε, λέμε το ότι άνθρωπε μου μεγαλώνει. Αν πρέπει να μπει εσύ στην εντατική και εγώ να μην μπορώ να μπω στην εντατική για να βγάλω την πρίζα. Ποιο θα μπει, μου λέει, δηλαδή τι είναι αυτό που σκέφτεσαι. Λέω, ωραία, άμα θες εσύ σκέψου κάτι άλλο. Μου λέω, θα πάμε, θα κάνουμε μια υπογραφή και θα σε αφήσω ήσυχο μετά. Πήγε στο ΚΕΠ να πάρει μια οικογενειακή κατάσταση σε αυτό. Πιστοποιητικό, ναι. Και με παίρνει, μου λέει, έλα, μωρό μου, λέω κάτι κακό συμβαίνει. Ναι, ναι. Πάω λίγο στο Δήμο, γιατί μου είπαν ότι είμαι ήδη παντρεμένος. Ο οποίος είχε χωρίσει ο άνθρωπος, ναι, αλλά δεν είχαν περαστεί. Ναι. Κλείνω το τηλέφωνο, λέω: Κοίτα να δεις, δεν πρόκειται να πας να το κάνεις, τουλάχιστον να πας κολυμβητήριο. Ναι. Φοράω λοιπόν το μαγιό του κολυμβητηρίου, φοράω τη φόρμα και φοράω τη γούνα, μια φω γούνα που μου είχε δώσει η μάνα μου για τα κρύα. Και πάω να βγω από το σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο 10 λεπτά πριν το ραντεβού και μου λέει: Έλα, πάμε, είμαι εδώ, σε περιμένω. Και πήγαμε. Με τη γούνα και το μαγιό, να τα λέμε τώρα. Δεν άλλαξα. Αμέσως μετά λέμε: Πότε μπορούμε να χωρίσουμε? Μας είπε σε 3 μήνες. Έχουμε χωρίσει 2-3 φορές. Ναι. Αλλά μετά με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Έχω πατάρει τηγανιστές. Έλα και πήγαινα εγώ. Άφωνος άνθρωπος. Ο γάμος έγινε ενώ πιο μπροστά πήγαν να βγάλουν τα χαρτιά. Συνειδητοποίησαν ότι ήταν παντρεμένος, δεν είχε χωρίσει ο σύντροφος, σύζυγος της κυρίας Μουμούρη. Επίσης μετά η Ευαγγελία, ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο να παντρευτούνε, όπως ήταν με το μαγιό και έβαλε και πάνω μια φωγούνα, πήγε και παντρεύτηκε στο Δημαρχείο. Όλα λίγο περίεργα, έτσι, λίγο χαριτωμένα. Από 10 κύματα πέρασαν για να παντρευτούν. Και χωρίσανε άλλες τόσες φορές. Και επειδή κάναν καλές φτιανιτές πατάτες, είχαν επέστρεφε ένα στον άλλο. Αυτά είναι τα ωραία, Τάσο μου. Τώρα, γιατί να βαριέσαι? Η ζωή είναι για να τη βαριέσαι. Όχι, βέβαια. Κάθε μέρα και μια διαφορετική ιστορία. Καλά κάνανε. Και εγώ κάπως έτσι φαντάζομαι το γάμο μου, αν κάνω ποτέ. Μια ζωή μέσα στις εκπλήξεις. Κοίταξε τώρα, η Ευαγγελία Μουμούρη, επειδή είναι και ηθοποιός και κατά βάση είναι κωμική ηθοποιός, τα παρουσιάζει και λίγο χαριτωμένα. Δεν είναι και τόσο ρόδινα, αν τα συνειδητοποιήσει, να πηγαίνει ο άνθρωπος που είναι παντρευτής και να σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: Αγάπη μου, δεν μπορούμε να παντρευτούμε γιατί είμαι ήδη παντρεμένος. Ναι, αλλά εντάξει, το καλό είναι ότι μέσα από τις δυσκολίες. Στα χαρτιά δεν μπορεί να παντρευτεί. Δεν μπορεί να παντρευτεί, έπρεπε να περάσει μια διαδικασία. Δεν είπε κανείς ότι φταίει αυτός. Η διαδικασία, δηλαδή, αν έχει όριστο γάμο, ότι θα είναι την Κυριακή που μας έρχεται και πας να βγάλεις τα πιστοποιητικά την Τετάρτη και σου λένε ότι είσαι παντρεμένος, δεν μπορείς, αλλά ο γάμος ακυρώνει την Κυριακή. Γι' αυτό λέω. Είναι διαδικαστικό το θέμα, αλλά ξέρω. Ναι, έλεγα ότι αυτό είναι το καλό όμως, ότι μέσα από τις δυσκολίες να μπορείς να τα παρουσιάσεις λίγο πιο χιουμοριστικά. Με τη θετική πλευρά, ναι. Γιατί όλο αυτό μέσα κρύβει και κάποιο άγχος και κάποια στεναχώρια. Δεν είναι πια τόσο ρόδινα. Σίγουρα, και όταν χωρίς με έναν άνθρωπο, δεν πάει να πει ότι φτιάχνει την άλλη μέρα τη γανιτέ πατάτη ή όποτε θες να ξαναεπανέλθει στη σχέση, φτιάχνει τη γανιτέ πατάτη και τρέχει ο άλλο. Οι πατάτε τώρα ξέρει για να παχαίνει ο άλλο και σου λέει και να μην είναι μαζί μα, είναι χοντρό. Δεν τη φάει όμω άμα δεν είναι μαζί. Κατάλαβε. Εντάξει, ευτυχισμένη να είναι και περιορέως κολοκυθόπιτα. Ο καθένα όπω θέλει τα βιώνει τα συναισθήματά του και τα αναπαράγει. Ευαγγελία Μουμούρη, λοιπόν, γεια σου και πάμε στην Σοφία Μουτίδου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες με τη Σοφία Μουτίδου, η οποία θέλει να γίνει σύμβουλος ψυχικής υγείας. Γιατί, Σοφάκι μου, λέω εγώ τώρα. Μια χαρά είναι στην υποκριτική. Εγώ, τελευταία φορά που την είδα εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη Μελίνα Σαλανίδη, ήταν εξαιρετική. Και είπε σιγά σιγά θέλει να αποτραβηχτεί. Είπε ότι επειδή το βιώνει έντονα τα τελευταία χρόνια, γενικά με τις συνεδρίες και τα λοιπά, έχει μπει σε μια άλλη διάθεση και το βρίσκει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω θα το έχει. Γιατί και βλέπουμε ότι μέσα και από τα βίντεό της από το YouTube που ανεβάζει και γενικότερα είναι έτσι άμεση, είναι επικοινωνιακή. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται οικία στο να το προσπαθήσει έστω. Τάσο, η είδηση για μένα δεν είναι αυτό που είπε το ότι θέλει να γίνει. Η είδηση για μένα είναι ότι το είπε σε μια άλλη εκπομπή και όχι στο κανάλι στο YouTube. Εντάξει, το κανάλι στο YouTube. Ακούστε, παιδιά, γιατί μην τα συγχαίω με αυτά. Άλλο το κοινό που παρακολουθεί στο YouTube, σειρές, βίντεο, και άλλο το κοινό που βλέπει τηλεόραση. Κατά ναι, αλλά βάση, και επειδή δεν κάνω καμία δήλωση πουθενά, θα τα λέω όλα μέσα από το κανάλι μου. Ναι, αυτό το έχει επικαλεστεί πολλές φορές. Εδώ όμως, επειδή έχει ξαναπάει και νιώθει και με τον Νίκο Μουτσινά, και επειδή θέλει, αν γίνεις σύμβουλος ψυχικής υγείας, θέλεις και ένα target group που μπορεί να σε ακολουθήσει και να σε πληρώσει. Δεν θέλεις ένα target group που δεν έχει τα δικά του χρήματα.
γιατί κατεβάζει στο YouTube, TikTok, Instagram, είναι νεαρές ηλικίες που δεν έχουν και τόση ευχέρεια να κινηθούν, θα πάρουν τα βασικά ή θα περάσουν στην ένδυση, στην υπόδηση και στα καλλιτικά και θα αφήσουν στην άκρη ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας που κατά με χρειάζεται και ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας. Αλλά θέλει να αποτανθεί σε ένα target group που έχει τη δυνατότητα να την ακολουθήσει και να την πληρώσει, γιατί τζάμπα δεν θα τα κάνει. Κατάλαβες, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο καθένας κοιτάει πώς το βολεύει και πώς μπορεί να προάγει και να προμοτάρει τη δουλειά του. Κυριακή σας είπα που θα είμαι. Όχι. Στην το καφέ του. Μπράβο, όχι, λέει ο άλλος. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα τεστ τώρα όλοι. Λοιπόν, στην επανομή. Επανομή Περαία, πώς τα παρδεύω παιδιά αυτά, επανομή Περαία. Επανομή. Περαία είναι πιο κοντά, επανομή. Πρόσεχε που θα πας την Κυριακή. Θα μιλθούμε εμείς και δεν έχεις. Εγώ βάζω παιδιά πάντα location, ποτέ. Και μεταφέρετε λέει το πάρτε από την επανομή στην Περαία. Όχι παιδιά, όχι, όχι. Coffee heart στην πλατεία επανομής. Να τώρα το βλέπω, βλέπω και την αφήσα, κατάλαβα, μην κάνω και κανένα λάθος. Λοιπόν, αφήνουμε και τη μουτιό, θα σας κάνω τέτοια τεστ. Κοίταξε, φέτος μου είπαν ότι τα κίτρινα, τα πορτοκαλιά, τα πράσινα, τα φωσφοριζέ, θα μου το επιβεβαιώσει, Μαράγδα, είναι πολύ της μοδός, έτσι. Είναι της μόδας από την άνοιξη έως και τα τέλη του καλοκαιριού, να το γνωρίζετε αυτό. Ευχαριστούμε, Μαράγδα. Είμαστε πάντα στη μόδα. Λοιπόν, τάξη Παπαματθαίου, πάμε σε μία αποκλειστική συνέντευξη, σε μία συνέντευξη που σου παραχώρησε. Ωραία, το ίδιο μπλουζάκι. Ούτε συνεννοημένη. Δεν θα παίξει σήμερα, ναι, δε. Βγάλετε, δεν θα παίξει. Είναι δεν θα παίξει συνέντευξη. Είναι φρέσκο. Πάρτε την. Πάρτε είναι την τώρα. Φρέσκο, είναι φρέσκο. Είναι παλιά. Λίγο. Αυτό. Παλιά ενώ δεν είναι σημερινή, ενώ δεν είναι αυτό. Είναι λίγο τι μέρε. Αποφάσισε, έγινε πριν λίγο. Είναι παλιά, έγινε πριν λίγε μέρε. Έχει πει τρει διαφορετικού χρόνου αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα μα πει ο λοιπόν, ίδιο πάμε διότι. Ξανά. Δώστε μου κοντινό. Πάμε να το σώσουμε. Πάμε ξανά κοντινό. Μπορούμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μια αποκλειστική συνέντευξη από τον Τάκη Παπαθαίου που έκανε ο Χρήστο. Χρήστο, η συνέντευξη έγινε πότε χρονικά. Λίγα λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο. Τώρα μιλάω σωστά. Και εξαφανίστηκα εγώ. Τώρα μιλάω σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Τώρα, βέβαια, να πω ότι διάβασα ότι υπάρχει και ένα άλλο μέλος της οικογένειάς σας που ασχολείται με το χώρο. Ο γιος. Ζήτησε κάποιες συμβουλές σας, του δώσατε εσείς. Ναι. Όχι, καταρχάς δεν μου αρέσει να συμβουλεύω. Εγώ απλώς όταν πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός. Του λέω, εγώ θα σου πω, εσύ θα αποφασίσεις, έχεις δει κάποια πράγματα, εγώ θα σου καταθέσω την εμπειρία μου, να το πω έτσι. Αυτά που έχω τραβήξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήτανε, συμβουλές και αποφασίσεις εσύ. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται με το γονιό του και το παιδί. Γιατί οι γενιές οι δικές μου, δηλαδή, θείοι μου, πατεράδες, μανάδες και τα λοιπά. Ήταν παιδί μου να γίνεις γιατρός, παιδί μου να γίνεις δικηγόρος. Εντάξει, αυτά ήταν επειδή ίσως ήταν μετά τον πόλεμο και πήραν. Αυτά δεν ισχύουν τώρα πια. Δεν πρέπει δηλαδή να επιβάλλεις ή θα κάνεις το επάγγελμα που κάνω εγώ. Δεν ισχύει. Αυτά είναι τραγικά λάθη νομίζω. Παρέδειση ήταν αυτό. Υπάρχει κάποιος ρόλος που να έχετε ζηλέψει? Μια σειρά να πείτε, θα ήθελα πολύ να παίξω σε αυτή τη σειρά. Πρέπει να πω ότι δεν βλέπω τηλεόραση, σχεδόν καθόλου δηλαδή. Βασικά δεν έχω τηλεόραση. Δεν έχω τηλεόραση, παιδιά. Εδώ και 7-8 χρόνια, πότε ήταν. Αυτό μου ακούγεται λίγο παράξενο με την έννοια, όχι αρνητικά παράξενο. Μισό λεπτό. Δεν μου πάει εμένα, με κουράζει. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω αυτή την χορύπανση, μια ανοιχτή τηλεόραση και να κάνω, δεν το μπορώ αυτό. Αυτός ο βομβαρδισμός δηλαδή και από πληροφορίες και από φωνές και τέτοια, εντάξει, δεν είναι. Βέβαια, ακούμε ότι και στην εδώ πέρα είστε πολύ τυχεροί σε αυτή την παραγωγή, γιατί έχετε πολύ καλό κλίμα μεταξύ σας. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο να μεταφερθεί σωστά μία σειρά με ένα θεατρικό έργο και στο κοινό όταν υπάρχει εσωτερικό κλίμα καλό. Βέβαια, το πρώτο που εξετάζω εγώ όταν μου προτείνω για μια δουλειά είναι θα περνάω ωραία με τα παιδιά του συναδέλφου μου. Ποιοι είναι οι συνάδελφοι? Αυτό είναι το πρώτο που κοιτάς. Γιατί η τέχνη της υποκριτικής θεωρώ ότι είναι τέχνη της ψυχής. Έτσι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δηλαδή, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ωστόσο, υπάρχουν και δουλειές και έχετε κάνει εσείς αναφορά που ότι δεν περάσατε καλά και τηλεοπτικές δουλειές. Είχατε αναφέρει για τηλεοπτική εκπομπή με την κυρία Πανοπούλου με κάποιες συνεργασίες που δεν είχαν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος, τον τελευταίο χρόνο δεν υπήρχε καθόλου καλό κλίμα.
Τώρα ποιος φταίει, εντάξει. Θα το κρίνει η ιστορία. Πάντως είναι σημαντικό το καλό κλίμα εκεί με... Βέβαια. Ναι. Αυτό που και λένε χημεία και τα λοιπά, αυτό είναι. Το θέατρο είναι επικοινωνία. Έτσι. Και μπορώ να σου πω κοινωνία. Και το κοινό μπορεί να είναι και το πίμνιο. Δηλαδή, ο ηθοποιός είναι ένας ιερέας, ένας παπάς του Διόνυσου, του Θεού Διόνυσου, που από, αυτός ήταν ο Θεός. Από εκεί ξεκίνησε, από τις τελετές και τα μυστήρια του Θεού Διόνυσου. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να επικοινωνήσεις. Και για να επικοινωνήσεις, εσύ ο παπάς, ο ιερέας του Διόνυσου, ο ηθοποιός, άρα, πρέπει να το πιστεύεις πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το σχολιάσουμε. Ξεκινήσουμε την πρώτη ατάκα που είπε: δεν πρέπει να επιβάλλει στα παιδιά ποιο επάγγελμα θα κάνουν ή το επάγγελμα των γονιών τους. Σωστά τα λέει, ο γιος του ηθοποιός είναι. Δεν το επέβαλε. Δεν το επέβαλε. Παιδιά, το παιδί ακούστε το... λίγο, θα σας πω κάτι. Λένε ότι το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Όταν όμως οι προσλαμβάνουσες όλες από το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτές, και όπου το παιδί βλέπει έναν μπαμπά ο οποίος είναι επώνυμος, είναι διάσημος, είναι προβεβλημένος, θα επηρεαστεί. Κακά τα ψέματα. Βλέπει όμως ενδόμηχα το... επηρεάζεσαι με όλη αυτή την προβολή, την αναγνωσιμότητα, την ευχέρεια των κινήσεων, την οικονομική ευρωστία πολλές φορές. Τώρα δεν υπάρχει οικονομική ευρωστία τα τελευταία χρόνια. Χριστό δηλαδή, μου, παγιά, δεν μίλε το παιδάκι. Από εκεί και πέρα, μισό λεπτό. Ήταν πριν 20 χρόνια. Ναι, από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε και ο ίδιος, λέει, ας είδε να του πω τι τράβηξα. Που σημαίνει ότι αυτό το παιδάκι μπορεί να βλέπει τη δημοσιότητα και όλα αυτά που είπες, αλλά βλέπει και το πόσο δύσκολο είναι το να αναζητάει ο γονιός του δύο φορές το χρόνο δουλειά, γιατί οι ηθοποιοί ψάχνουν δύο φορές το χρόνο. Τότε όχι. Έζησε τις χρυσές εποχές. Και ο γιος του δεν μιλάμε για ένα παιδάκι που είναι 5 χρόνων, μιλάμε για 30 πλάς. Άρα έζησε τη χρυσή εποχή που ήταν ο μπαμπάς του, που δούλευε σε τηλεοράσεις και εκπομπές όπως τύπου Έλτα Πανοπούλου, και δεν μου άρεσε αυτό που λέει για την Έλτα Πανοπούλου, τον τελευταίο χρόνο δεν περνούσε καλά. Όταν δεν περνάς καλά φεύγεις. De facto. Και δεν ακούω τίποτα. Ακόμη και συμβόλου και μιλάει ένας άνθρωπος που το έκανε. Δεν περνάς καλά φεύγεις. Τελειώνει η κουβέντα. Που δεν ήμουνα τις εμβέλειες και τις αναγνωσιμότητες του κυρίου Παπαμθαίου. Επίσης, εμένα μου έκανε εντύπωση η ατάκα που είπε ότι τα τελευταία 7 χρόνια, 8, δεν έχω τηλεόραση. Τι, συγγνώμη. Α, συνέχισε. Ναι, τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν έχω, λέει, τηλεόραση στο σπίτι μου, γιατί δεν μπορώ τη βαβούρα. Έστω από περιέργεια κάποια συμμετοχή του, ξέρω εγώ, σε σύριαλ, σε κάτι, δεν έχει την ανάγκη να τη δει. Αν ήταν καλός για να βελτιωθεί. Καλά, τώρα δεν παίζει τελευταία χρόνια, οπότε άμα θέλει να δει, δηλαδή, τηλεόραση, θα δει στον υπολογιστή κάτι στο YouTube. Εντάξει, ναι. Και έχουμε ακούσει και άλλους ηθοποιούς που λένε ότι δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Το βρίσκεις φυσιολογικό εσύ, ξενοφώντα αυτό? Γιατί εγώ προσωπικά όχι. Τώρα είναι σαν να σας λέω που είμαι δημοσιογράφος ότι ήδη βλέπω Βεργίνα που δουλεύω στην Βεργίνα. Έχει απόλυτο δίκιο η Σμαράδα. Δεν μπορείς να απαξιώνεις το μέσο που σε έκανε γνωστό και πέρα από το γνωστό σου έδωσε και χρήματα. Ακριβώς, για να βιοποριστείς. Δεν μπορείς να τα απαξιώνεις. Το μέσο που επικοινωνείς τη δουλειά σου. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Σαν να λέμε, όπως είπε Μαράγδα, δεν βλέπω τηλεόραση, να πω εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο. Και μάλιστα δεν ακούω μουσικό ραδιόφωνο και δεν ακούω το Κοσμοράδιο. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπω την Βεργή. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, εντάξει, μην μας τρελάνετε κι άλλο. Μας καίτε που μας καίτε μερικές φορές. Και δεν μιλάω για τον Τάκη Παπανθέου. Γενικά, κατά καιρούς γίνονται κάτι τέτοιες τέτοιες. Μας καίτε που μας καίτε τον εγκέφαλο. Συνειδητοποιήστε και τι κάνετε. Και επίσης, να συμπληρώσω κι εγώ κάτι τελευταίο, δεν ξέρω πόσο άσχημο θα ακουστεί. Προσπαθώ να το επικοινωνήσω όσο πιο κομψά και ορθά μπορώ. Safe, ναι. Θεωρώ ότι κανένα επάγγελμα δεν είναι λειτουργήμα. Ούτε του δημοσιογράφου, ούτε του ηθοποιού. Ας μην τα ισοπεδώνουμε, τα εξυψώνουμε όλα. Λίγο ας κατευνάσουμε. Ναι, λίγο δεν ξέρω τι γίνεται μας αυτό. Ένα επάγγελμα είναι ο ηθοποιός. Και αν μη τι άλλο, ειδικά τις τελευταίες εποχές και τα τελευταία τουλάχιστον 30 έτη, αυτό που ξεκίνησε να είναι ηθοποιός δεν έχει καταλήξει να μην είναι. Όχι, οπότε... Μισό, εδώ διαφωνώ. Γιατί αν πάρουμε το ρόλο σήμερα, του ηθοποιού στα παλιά τα χρόνια, μισό λεπτό. Σε ποια παλιά χρόνια, του Διόνυσου? Ο ηθοποιός δεν είναι τωρινό. Ναι, φυσικά. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι αρχαίες τραγωδίες ή οι αρχαίες κωμωδίες που διασκέδαζε ο κόσμος, που τις παίζαν ηθοποιοί της εποχής, μίλες ότι δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του ηθοποιού και πολλοί ηθοποιοί, είτε στη τηλεόραση είτε στο θέατρο, διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Να μην αναφέρω ονόματα και σχετικά πρόσφατα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικός και ενίοτε καλός ή ενίοτε επικίνδυνος ο ρόλος του ηθοποιού. Θα ανακαλέσω. Άρα δεν λειτουργήμα με είναι επικίνδυνο. Θα διορθώσω. Το λειτουργήμα γίνεται για καλό λόγο. Αυτό που είχα επικοινωνήσει θα το διαμορφώσω. Άρα είναι επικίνδυνο. Αυτό μας λες τώρα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι μπορεί να γίνει από το ένα άτομο το άλλο. Φάσεις και αντιφάσεις για τη στιγμή. Όταν λες ότι κάποιοι
έχουν λόγο και δημιουργούν καλά πρότυπα και κάτι κακό, άρα δεν είναι λειτουργήμα. Και όταν είναι κακό. Να απαξιώσουμε το άκουσε με χρυσό να το απαξιώσω αν είναι κακό. Γιατί ποιο θα με απαγορέψει, άμα είναι κακό. Ναι, δεν απαξιώνουμε το επάγγελμα τώρα. Όχι, το απαξιώνουμε είναι κακό. Και, το επάγγελμα. Ναι. Την ίδια ώρα που υπάρχει ένα καλό ηθοποιό που μπορεί να έχει πάρει Όσκαρ και ένα τι λέμε είναι, λοιπόν. Να προσέχουμε τι λέμε. Εγώ μιλάω για το επάγγελμα. Και εγώ ξεκίνησα από το λειτουργήμα όμω. Δεν απαξιώσα το επάγγελμα. Αν πεις τα ήθη στην επίδαυρο και κάνεις αυτό που ξεκίνησε ο Διόνυσος, όπως προείπε ο προλαλήσαντας, μια χαρά να το αξιώσουμε το επάγγελμα. Αν επειδή παίζεις την πιο τραγική κωμωδία ever που έχει δημιουργηθεί και χλεβάζεις αντί να κοροϊδεύεις και κάνεις όλα τα λοιπά, δεν θέλω να αναφέρω ηθοποιούς ή ονόματα, τότε όχι. Και δεν σε θεωρώ ηθοποιό και δεν είναι λειτουργήμα το επαγγελμά σου. Αυτό εννοώ. Το ότι δεν σου αρέσει εσένα κάποιο είδος μουσικής ή κάποιο είδος θεάτρου, φυσικά. Δεν μπορείς να απαξιώσεις και να πεις ότι μ' αρέσει, ξέρω εγώ, τσέχο και δεν μ' αρέσουν οι ρέπας Παπαθανασίου, όχι, δεν μπορείς να το πεις. Είναι όλα ιουβελινεκούς. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι όλα ιουβελινεκούς. Αλλά θέατρο είναι το ένα, θέατρο και το άλλο. Κακό θέατρο το ένα, καλό θέατρο το άλλο. Το ότι μια παράσταση μπορεί να είναι κακιά, μπορεί να είναι, αλλά δεν απαξιώνει. Το κακό όμως, ξαναλέω, Χρήστο μου, δεν είναι λειτουργήμα. Δεν μπορεί να το δει σαν λειτουργήμα. Τι δεν καταλαβαίνει από αυτά που λέμε. Δεν έχει μισή ηθοποιή να είναι λειτουργήμα και άλλη μισή να μην είναι. Γιατί δεν γίνεται. Άρα δεν λειτουργήμα, αυτό λέμε. Δεν λειτουργήμα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, με αυτή τη λογική υπάρχουν και οι γιατροί που παίρνουν φακελάκια. Αν απαξιώσουμε όλου του γιατρού, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ή να πούμε ότι ο γιατρό δεν είναι λειτουργήμα. Ναι, δεν υπάρχουν κάποιοι κακοί που παίρνουν φακελάκια. Αυτοί που, τους πυλώνουν, αυτοί που το σπηλώνουν και το διαπομπεύουν δεν κάνουν λειτουργήμα. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε και δεν θε να καταλάβει. Δεν είναι όλα λειτουργήμα. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν λειτουργήμα και κάποιοι που δεν κάνουν λειτουργήμα. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους δηλαδή ότι το θέατρο και η τηλεόραση ή και όλοι οι δημοσιογράφοι είναι καλοί και όλοι είναι κακοί. Υπάρχουν καλοί και κακοί. Άρα δεν είναι λειτουργήμα για τους κακούς. Αυτό σου λέμε το σύνολο. Το ότι σε ένα επάγγελμα στη δημοσιογραφία που είναι λειτουργήμα, το ότι υπάρχουν καλοί και κακοί, δεν σημαίνει ότι οι κακοί αφαιρούν τον όρο λειτουργήμα από το επάγγελμα. Δεν αφαιρεί κανένα τίποτα, αλλά δεν μπορούμε να τους λέμε όλους ότι κάνουν λειτουργήμα. Αυτό λέμε για τις δηλώσεις. Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους κάποιοι. Ναι, δεν είναι λειτουργήμα λοιπόν. Μην το βάζουμε ότι όλοι κάνουν λειτουργήμα. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν καλοί και κακοί. Όπως σε όλους τους χώρους και ακόμη πιο συγκεκριμένα στη τηλεόραση, αυτή την ώρα είναι ώρα για διαφημίσεις. Πάμε για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Εσύ εξαφανίζεσαι. Εγώ φεύγω, φεύγω τρέχοντας. Τώρα, πάω στην αυλία. Λοιπόν. Πάμε για διαφημίσεις και πιστεύω χωρίς το Χρήστο. Πού θα γελάσεις, πού θα τραγουδήσεις, πού θα διασκεδάσεις. Πού αλλού, στο Βεργίνα Θέατρο φυσικά. Εδώ γελάμε.gr. Η νέα ανατρεπτική μουσική σάτυρα των Μάκη Δελαπόρτα και Στέλιου Παπαδόπουλου που διακομωδεί τα στραβά και τα ανάποδα της χώρας μας. Και έφη χορός τραγούδι σε μια παράσταση που δεν χάνεται με τίποτα. Παίζουν και τραγουδούν Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Καστάνη, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρίπη, Παναγιώτης Πετράκης, Βίκη Κάβουρα, ο Θοδωρής Πανάς και ο Μάκης Δελαπόρτας. Εδώ γελάμε.gr. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Media Markt, Wind και στο Viva.gr. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.